παιχνίδι το οποίο δεν καταφέραμε να βρούμε λύσεις απέναντι στην μαζική άμυνα που επέλεξε ο αντίπαλος μας να ακολουθήσει. Φυσικά το κάνα και πολύ καλά. Δεν βρήκαμε τις λύσεις, ήμασταν και λίγο άτοικοι, χρειαστήκαμε να κάνουμε δύο αναγκαστικές αλλαγές, μας άλλαξε λίγο τα πλάνα μας, μας αποσυντόνισε και λίγο. Δεν έχω παράπονα από τα παιδιά, προσπαθήσανε μέχρι και το 95, έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν τόσο φρέσκοι όσο στις προηγούμενες εβδομάδες. Οκ, το περιμέναμε, ήταν αναμενόμενο από τα συνεχόμενα μάτς. Έχουμε ακόμα πάλι τετάρτη μάτς, όπως το είπαμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο συνεχόμενα μάτς, οπότε ήταν λογικό να έχουμε και λίγα σημάδια κόπωσης. Παρ' όλα αυτά το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά, άσχετα αν δεν βρήκαμε τις κατάλληλες λύσεις, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη. Και ένα σχόλιο για την κλειστή άμυνα που βρήκατε απέναντί σας και αν αυτό σας προβληματίζει για το γεγονός ότι δεν δημιουργήσατε πολλές φάσεις όπως σε άλλα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Ο αντίπαλος έκλεισε πάρα πολύ καλά τους χώρους. Αμήνονταν σταθερά με 11 ποδοσφαιριστές πίσω, πίσω από την μπάλα. Θεωρώ ότι ίσως αν ήμασταν πιο φρέσκοι και αν δεν γινόντουσαν και οι δύο αναγκαστικές αλλαγές που είχαμε, θα είχαμε ακόμα περισσότερες επιλογές. Παρ' όλα αυτά το ξαναλέω, τα παιδιά προσπαθήσανε στο μέτρο του δυνατού, έδωσαν το καλύτερο σε αυτό. Δεν ήρθε το αποτέλεσμα, δεν ήρθε και η συντήλεια του κόσμου, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας.